Η συμφωνία των Πρεσπών πότε εκτιμάτε ότι θα έρθει στην Ελληνική Βουλή? Όποτε νομίζει ο κύριος Τσίπρας ότι θα έχει πλειοψηφία να την περάσει. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με την κυρία Μέρκελ. Και νομίζω ότι όλο αυτό θα το συναρτήσει και με το πότε θέλει να κάνει πραγματικά εκλογές στο μυαλό του. Όχι, δεν αναφέρομαι στις διακηρύξεις περί Οκτωβρίου. Εάν κάνει τον Οκτώβριο, μπορεί να τη φέρει τον Αύγουστο. Αλλά προσέξτε, όπως είχε φέρει και το μνημόνιο 14 Αυγούστου. Αλλά μέχρι τότε η κυβέρνηση μπορεί να έχει εξαϊλωθεί και γελιοποιηθεί. Ναι. Επομένως, νωρίτερα. Η κυρία Μέρκελ θα δει τον κύριο Μητσοτάκη? Έρχεται Πέμπτη Παρασκευή. Θα τον δει. Αυτό διάβασα. Επειδή προφανώς θα σας πει και να στηρίξετε στη συμφωνία των Πρεσπών. Καταρχήν, να σημειώσω ότι όταν έρχονται ξένοι πρωθυπουργοί και ηγέτες, δεν είναι πάντοτε αυτονόητο ότι βλέπουν τον αρχηγό της αντιπολίτευσης. Ναι, αυτό νομίζω κάτι σημαίνει από μόνο του για την σημασία, τη δυναμική μάλλον της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και το κύρος του κ. Μητσοτάκη. Ναι, μάλιστα. Αλλά η κυρία Μέρκελ, αν συναντηθούν τελικά, μάλλον θα συναντηθούν, γι' αυτό ξέρω κι εγώ, θα του πει να στηρίξει τη συμφωνία των Πρεσπών, προφανώς. Δεν ξέρω, θα του πει. Αλλά έτσι κι αλλιώς έχει πει ο κ. Μητσοτάκης και δημόσια και κατηδίαν αυτό που σας λέμε κι εμείς εδώ πέρα, ότι εμείς είμαστε απέναντι σε αυτή τη συμφωνία για τους λόγους τους οποίους. Άρα, για να περάσει συμφωνία, πρέπει να την ψηφίσει η παρούσα κυβέρνηση. Η παρούσα κυβέρνηση με όποιους βουλευτές μπορέσει να βρει η ίδια. Είναι αποστάτες όσοι ψηφίσουν τώρα, γιατί έχει αναπτυχθεί και στο ιστορικό της κυβέρνησης μια μεγάλη συζήτηση για το τι είναι αποστασία ή όχι. Είναι αποστάτες όσοι στηρίξουν από την πλευρά του κυρίου Καμένου, βουλευτές του κυρίου Καμένου, την συμφωνία των Πρεσπών? Ας τα βρουν μεταξύ τους. Για μένα είναι μια κατάσταση τραγελαφική αυτό που συμβαίνει στον κυβερνητικό συνασπισμό. Ζούμε πράγματα πρωτόγνωρα. Τη μια αυτές οι αυθαίρετες παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Την άλλη οι διακηρύξεις ότι ο ένας υπουργός τα παίρνει από το Σόρος και ο άλλος παρακολουθεί και ο πρωθυπουργός κάνει τον τροχονόμο. Όλα αυτά τα οποία ζούμε τις τελευταίες μέρες είναι αποτέλεσμα του ότι δεν έχουμε μια σοβαρή κυβέρνηση. Σε αυτό το κλίμα, κύριε Χατζηδάκη, η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει πρόταση μορφής? Η Νέα Δημοκρατία καταρχήν θα παρακολουθήσει τις εξελίξεις, θα δει πώς πάνε τα πράγματα. Διότι την Τετάρτη δεν το έχει τίποτα ο κύριος Καμένος να πει ότι εγώ στηρίζω, να πούμε. Έτσι. Δεν ξέρω. Να αλλάξει δηλαδή στάση. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, αλλά, το εργαλείο της πρότασης μορφής υπάρχει το Σύνταγμα, υπάρχουν τα όπλα που έχουμε από το Σύνταγμα. Με βάση τη συνείδησή μας θα αποφασίσουμε. Το βασικό είναι να γίνει η μικρότερη ζημιά στον τόπο από τώρα ίσα με τις εκλογές, διότι με όλα αυτά που περιγράφουμε, με μια κυβέρνηση από σύνθεση, ο τόπος κινδυνεύει και η οικονομία ιδιαίτερα να πάθει μεγαλύτερη ζημιά. Και επίσης το βασικό μας καθήκον εμάς, πέρα από τις όποιες υποχρεώσεις έχουμε στη Βουλή και όποιες κινήσεις θα κάνουμε, είναι να σκεφτόμαστε από τώρα την επόμενη μέρα, γιατί θα βρούμε ανοιχτά μεγάλα προβλήματα. Περιμένετε και ο τόπος δικαιούται μια καλύτερη διακυβέρνηση. Για να πάμε στον κύριο Ανδρουλάκη, αν καταθέσετε πρόταση δυσπιστίας, περιμένετε να τη στηρίξει ο κύριος Καμένος? Με νοιάζει, ας κάνει θέλει. Εμείς ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε, γιατί θέλουμε να είμαστε εντάξει. Ο κ. Καμένος θα παίρναγε και θα υπερψηφίζονταν επευθυντή. Δεν θέλω να δώσω σημασία σε πράγματα τα οποία δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Ενώ στις κινήσεις που γίνονται εντός κυβερνητικού συνασπισμού. Έχει μεγάλη σημασία. Δεν αν έχει. Ο κύριος Καμένος. Μισό λεπτό. Με συγχωρείτε. Κύριε Χατζηδάκη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αν ο κύριος Καμένος αποσύρει απλώς τους βουλευτές και συνεχίσει να στηρίζει και πει απλώς δεν ψηφίζουμε τη συμφωνία των Πρεσπών. Είναι διαφορετικό να πει εμείς καταψηφίζουμε την κυβέρνηση και πέφτει η κυβέρνηση. Και είναι διαφορετικό η κυβέρνηση να παραμείνει με την ανοχή του κύριου Καμένου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και διαφορετικό το στηρίζω την πρόταση μορφής. Δεν μου λέτε, ας πούμε εμάς τους νεοδημοκράτες μας παρακολουθούν από εκεί που είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και μας ακούνε να συζητάμε κάθε μέρα για τον κύριο Καμένο, τον κύριο Α, τον κύριο Β, τον κύριο Γ και όλα αυτά τα οποία συζητάμε στον τόπο. Θα μας πέραγαν και σοβαρούς. Όχι, αλλά έχουμε το πρόβλημα που έχει το πολιτικό σύστημα. Αλλά εμείς βεβαίως συμμετέχουμε στην ίδια Βουλή. Καλά, και για άλλους λόγους σοβαρούς, αλλά πρέπει να προστατεύσουμε την πολιτική μας και την προσωπική μας αξιοπρέπεια. Και βεβαίως μπορεί να έχουμε πάθει ένα μυθιδατισμό όλοι με όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Αλλά η υποχρέωσή μας όλων, κύριε Ανδρουλάκη, είναι, κάνοντας φυσικά την αυτοκριτική μας αλίμονο, να χαράξουμε ένα καινούριο δρόμο διδαγμένη και από τα δικά μας λάθη και από τα λάθη των άλλων, κυρίως οδηγώντας σε μια κατεύθυνση σοβαρότητας, αξιοπιστίας και ποιότητας. Εσείς, κύριε Ανδρουλάκη, στο κόμμα σας είστε unblock εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών? Ή θα δούμε κάτι τίποτα εξωφυλαρούχους? Εμείς, έχουμε την πιο καθαρή στάση. Και εσείς λέμε, την πιο καθαρή στάση. Η χώρα μας, όχι. Εγώ θα σας αποδείξω ότι δεν έχει κανείς καθαρή στάση. Εάν πάτε στο site του Υπουργείου Εξωτερικών, υπάρχει θέση της χώρας μας
για το ζήτημα ονομασίας της Πογοδομού. Τι λέει, δύο είναι τα βασικά θέματα. Έργα όμενος γεωγραφικός προορισμός εναντί όλων ναι. και η Ιθαγένεια να ακολουθεί για να μην έχουμε αλλητρωτισμούς. Εμείς λοιπόν τι είπαμε, το πρώτο σκέλος σωστό, το δεύτερο λάθος, ότι δεν πρέπει να παραδώσουμε μακεδονική Ιθαγένεια. Επιβεβαιωθήκαμε από την προσπάθεια να καθίσουν τροπολογίες την τελευταία στιγμή από την πλευρά των Σκοπίων. Άρα ο κύριος Τσίπρας, μη έχοντας κοινοβουλευτική πλειοψηφία, μη έχοντας ναι, μια κυβέρνηση που στήριζε, κύριε Ανδρουλάκη, ακούστε λίγο. Αυτομάτως πρέπει να ψηφίσετε την συμφωνία. Θέλω να ολοκληρώσω για να καταλάβουν οι τηλεθεατές σας το πραγματικό πρόβλημα. Μη έχοντας λοιπόν μια κυβέρνηση που στηρίζει τις διαπραγματεύσεις του, πήγε και έκανε μια συμφωνία. Η Νέα Δημοκρατία τώρα ξεχνά τι έλεγε 20 χρόνια το θέμα αυτό, όπως ο κύριος Τσίπρας ξεχνά ότι έφυγε πέρα από τα όρια της εθνικής γραμμής. Και ερχόμαστε στην κυρία Μέρκελ. Τι κάνει η κυρία Μέρκελ? Η κυρία Μέρκελ είναι η αρχηγός, να το πούμε έτσι, του Λαϊκού Κόμματος, διότι είναι από τη Γερμανία το πιο ισχυρό κράτος. Η ίδια ουσιαστικά ελέγχει το Λαϊκό Κόμμα. Και καταθέσαμε εμείς τροπολογία οι σοσιαλιστές στο φάκελο των Σκοπίων, που καταδικάζουμε ότι ο κύριος Γκρουεύσκι έφυγε και πήρε πολιτικό άσυλο στην Ουγγαρία του κύριου Όρμπαν, που είναι και αυτός μέλος του Λαϊκού Κόμματος, και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα την καταψήφισε. Και η κυρία Μέρκελ έρχεται εδώ να μας πει τι. Όταν η ίδια έχει στο κόμμα της μέλη τα οποία τον άνθρωπο που δημιούργησε το πρόβλημα. Όχι το δημιούργησε, το γιγάντωσε το πρόβλημα. Που βαρύνεται με σκάνδαλα, με υποκλοπές, δεν λέει μια κουβέντα και το κόμμα της δεν ψηφίζει να καταδικάσουμε τον κύριο Όρμπαν που έδωσε πολιτικό άσυλο στον κύριο Γκρουεύσκι. Τι θα κάνει, κύριε Ανδρουλάκη? Εμείς θα καταψηφίσουμε τη συμφωνία. Όλοι. Διότι όπως σας είπα, είναι πέρα από τα όρια της εθνικής γραμμής. Αλλά την καταψηφίζουμε γιατί? Δεν ξεχνάμε τι λέγαμε 20 χρόνια, την καταψηφίσουμε για το θέμα της Ιθαγένειας. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί η Νέα Δημοκρατία, αν θέλει να θυμηθεί την πολιτική της ιστορία, πρέπει να αξιολογήσει τη σημερινή της στάση. Διότι η σημερινή της στάση δεν είναι σωστή, όπως δεν είναι ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι. Το κόμμα μας έχει μία πολιτική γραμμή. Καταψήφιση της συμφωνίας αυτής. Αυτή είναι η γραμμή του κόμματός μας και εγώ πιστεύω ότι στη Βουλή πρέπει να σταθούν όλοι σε αυτή τη βάση. Είναι αυτόματα και εκτός. Προφανέστατα, εάν υπάρχει διαφοροποίηση, πρέπει να συγκληθούν τα όργανα της παράταξης και να πάρουν ανάλογες αποφάσεις.